ανάπτυξη τη βλέπουμε, γιατί σίγουρα ανάπτυξη δεν είναι η κατασκευή ενός δρόμου ή η περιποίηση ενός δρόμου, είναι τα μεγάλα έργα. Μάλιστα. Ήθελα να μου δώσει την εικόνα πώς έχουν σήμερα τα πράγματα και γιατί αν είναι ελκυστικός προορισμός η Κύπρος μας για έναν επιχειρηματία από το εξωτερικό που θέλει να αναπτυχθεί. Να σας πω, είναι γεγονός ότι η οικονομία μας εξελίσσεται ικανοποιητικά με καλούς ρυθμούς ανάπτυξης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, εξού και παρουσιάζεται η μεγαλύτερη ανάπτυξη από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ξεπεράσουμε. Κυρίως βρίσκω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι το γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας είναι αντιπαραγωγικός και αποτελεί τροχοπέδι προς τις προσπάθειες που καταβάλει ο ιδιωτικός τομέας. Είναι αναγκαίο όπως τα πολιτικά κόμματα και το κράτος μελετήσουν τα νομοσχέδια μεταρρυθμίσεων και τα υιοθετήσουν το δυνατόν συντομότερο. Για να αντιληφθείτε πόσο σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στον τομέα της πρόθεσης και υλοποίησης μεγάλων έργων, να σας πω ότι μία αίτηση για αδειοδότηση ενός γκολφ μπορεί να πάρει 6 με 7 χρόνια. Μάλιστα, τόσο καλά δηλαδή. Μία αίτηση για προκαταρκτικές απόψεις μπορεί να πάρει 6 μήνες με 1 χρόνο, κάτι που πρέπει να δίδεται μέσα σε ορισμένες μέρες. Επομένως, με όλα αυτά τα προβλήματα έχουμε μεν συγκριτικά πλεονεκτήματα ως χώρα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και σοβαρά αντικίνητρα. Και λαμβανωμένου υπόψη ότι και η πιστοληπτική ικανότητα μας είναι κάτω από το επίπεδο της επένδυσης, όλα αυτά επενεργούν αρνητικά όσον αφορά την προσέλκυση ξένων επενδυτών. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δημητριάδη. Εμείς τώρα ως Κύπρος έχουμε, στη φάση που είμαστε και με την οικονομία που έχουμε και με την προοπτική της και τα δεδομένα που έχουμε, έχουμε την πολυτέλεια να διώχνουμε επενδυτές? Ασφαλώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να διώχνουμε επενδυτές, γιατί οι άλλες ανταγωνιστικές χώρες παρέχουν μεγάλες διευκολύνσεις προς επενδυτές. Να αναφέρω παράδειγμα την Ιορδανία, όπου προσφέρεται γη δωρεάν προς επενδυτές, προσφέρεται φορολογική απαλλαγή για 10-15 χρόνια. Επομένως υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός από ανταγωνιστικές χώρες και πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Πρέπει ο δημόσιος τομέας, το κράτος γενικότερα, να γίνει φιλικό προς τον επιχειρηματία και ιδιαίτερα προς τις μεγάλες επενδύσεις. Τώρα, τι σημαίνει, όταν λέμε, επειδή το λέτε συνέχεια, μεγάλη επένδυση, τι σημαίνει μεγάλη επένδυση? Με βάση τους ορισμούς που έχουμε στο σύνδεσμο μεγάλων αναπτύξεων, θεωρούμε μεγάλη επένδυση τις επενδύσεις των οποίων το κεφαλουχικό κόστος είναι πέραν των 50 εκατομμυρίων. Να σας πω ότι έχουμε μέλη του συνδέσμου μας οι οποίοι προωθούν πέραν των 25 έργων με συνολικό κεφαλουχικό κόστος πέραν των 7 δισεκατομμυρίων και με την υλοποίηση των έργων αυτών αναμένεται ότι θα απασχοληθούν πέραν των 7-8.000 ατόμων. Ναι, γιατί η επένδυση και η ανάπτυξη σημαίνει ταυτόχρονα και άνοιγμα θέσεων εργασίας. Ασφαλώς. Και εδώ να αναφέρω ότι παρόλο που τα κίνητρα του κράτους εδόθησαν εδώ και 3 χρόνια περίπου στον τομέα των σύνθετων αναπτύξεων, πρέπει να πω ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αδειοδοτηθεί κανέναν απολύτως έργο που εμπίπτει μέσα στα σύνθετα έργα, και ο λόγος είναι γιατί υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες είναι υπερβολικές και δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από ποιες χώρες, αν έχουμε τέτοια στοιχεία, από ποιες χώρες υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο? Από έναν μεγάλο αριθμό κρατών, με κυριότερες τη Ρωσία, την Κίνα, την Ευρώπη, την Αγγλία. Κάτι καινούριο έχουμε από άλλες χώρες? Να σας πω, υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον από τη Μέση Ανατολή, από την Αίγυπτο. Συνέχεια διευρύνεται ο αριθμός των κρατών που ενδιαφέρονται για επενδύσεις στην Κύπρο. Αλλά λόγω του γεγονότος ότι ακόμα δεν έχουμε πολλά όριμα έργα, δεν βλέπουμε και μεγάλες επενδύσεις. Έτσι, το πρώτο αναγκαίο είναι να επισπευθεί η αδειοδότηση των μεγάλων έργων. Και εκεί παρουσιάζεται μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή η διαδικασία αδειοδότησης η οποία υπάρχει σήμερα είναι και χρονοβόρα και δαπανηρή και πολύπλοκη. Και σας ανάφερα προηγουμένως ότι απαιτείται 6 με 7 χρόνια για να πάρει... Γιατί να έρθει εδώ άλλος, αν πρόκειται για 7 χρόνια να περιμένει να του πούμε εμείς ένα ναι. Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Το Κυπριακό παίζει ρόλο, κύριε Δημητριάδη, όσον αφορά την προσέλκυση επενδυτών. Ασφαλώς. Η επίλυση του Κυπριακού νομίζω ότι θα οθήσει σημαντικά τις ξένες επενδύσεις στην Κύπρο. Ανοίγονται νέες προοπτικές για την Κύπρο και πιστεύω ότι θα βοηθήσει σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Βέβαια, παράλληλα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες ποιες θα είναι οι επιπτώσεις πάνω στην οικονομία μας, στις επιμέρους οικονομίες των επαρχιών, ώστε να προλάβουμε ενδεχόμενα αρνητικές εξελίξεις, γιατί ίσως να απαιτείται να ληφθούν ειδικά μέτρα. Ναι. Βέβαια, σε συνάρτηση πάντα με την πορεία της οικονομίας μας. Ασφαλώς. Πώς την κρίνετε την οικονομία μετά την μνημονιακή εποχή? Να σας πω, η οικονομία μας, όπως έχω πει και προηγουμένως, παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Έχουμε μια αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος κατά 2,7%. Το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε στο 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Το δημόσιο χρέος στο 108%. Επομένως τα πράγματα βαίνουν αρκετά ικανοποιητικά. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Όπως παραδείγματος χάρη είναι, όπως σας είπα προηγουμένως, ο δημόσιος τομέας, ο οποίος είναι αντιπαραγωγικός. Τα κόκκινα δάνεια, υπάρχει ανάγκη για νέους τρόπους χρηματοδότησης, γιατί αυτή τη στιγμή το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου δεν χρηματοδοτεί μεγάλα έργα. Ναι. Και θα πρέπει να εξευρεθούν διαφορετικοί τρόποι χρηματοδότησης αυτών των έργων. Τώρα θέλω λίγο να πάμε στην Πάφο που την ξέρετε πολύ καλά. Θα αποκτήσει η Μαρίνα η Πάφος, κύριε Δημητριάδη? Να σας πω, όπως είναι γνωστόν, η Μαρίνα έχει κατακυρωθεί στην κοινοπραξία Μποσηδών. Έχουν ζητηθεί από την κοινοπραξία να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για να προωθήσει την κατασκευή της Μαρίνας. Έχει κατατεθεί από μέρους της κοινοπραξίας εγγυητική επιστολή από τράπεζα, η οποία χρήζει διευκρινήσεων. Αντιλαμβάνομαι ότι η Διαχειριστική Επιτροπή Μαρίνων έχει δώσει χρόνο μέχρι 31 Ιανουαρίου στην κοινοπραξία να παρουσιάσει τα απαραίτητα στοιχεία ότι διαθέτει τα κεφάλαια προς υλοποίηση της Μαρίνας, και αν δεν το πράξει, φαίνεται ότι η Διαχειριστική Επιτροπή θα προχωρήσει με την κατακύρωση της προσφοράς στον επόμενο προσφοροδότη. Αντιλαμβάνομαι είτε υπάρχουσα κοινοπραξία είτε ενδεχόμενα η επομένη θα προωθήσουν την κατασκευή της Μαρίνας. Θεωρείτε πως αυτή τη φορά κάτι μπορεί να γίνει? Ναι. Γιατί έχει καταλήξει ανέκδοτο. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Ακριβώς. Μιλώντας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, φαίνεται ότι θα προωθηθεί η υλοποίηση της Μαρίνας. Τώρα, όσον αφορά τον τουρισμό που πήγε καλά και στην Πάφο φέτος, αυτό το άνοιγμα με την Κίνα είχαμε αποτέλεσμα? Ακούστηκε κάποια στιγμή ότι θα έχουμε και αεροπορική σύνδεση. Ναι, ναι. Το 2015 η Πάφος είχε 1.110.000 αφήξεις και περίπου εισοδήματα 800 εκατομμύρια από τον τουρισμό. Τους πρώτους 9 μήνες του 2016 είχαμε αύξηση στις αφήξεις κατά 16,6% και στα εισοδήματα κατά 13,6%. Όσον αφορά τον τουρισμό από την Κίνα, καταβάλαμε ως επιμελητήριο και ως εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης ιδιαίτερες προσπάθειες με πολλαπλές επισκέψεις στην Κίνα. Φαίνεται ότι οι δυνατότητες είναι μεγάλες. Ήδη ξεκινήσαν να έρχονται σημαντικός αριθμός ομάδων Κινέζων, οι οποίοι πέραν από ότι είναι επισκέπτες, είναι ταυτόχρονα και επενδυτές. Από την 1η Ιανουαρίου δημιουργείται στο επιμελητήριο Πάφου το λεγόμενο China Desk, το οποίο θα παρέχει βοήθεια προς τους Κινέζους κάτοικους της Πάφου, αλλά και της Κύπρου γενικότερα, αλλά και προς ενδιαφερόμενους επενδυτές. Επομένως, δίδουμε την απαραίτητη σημασία προς αυτήν την κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες. Είναι μια τεράστια αγορά εκεί. Είναι μια τεράστια αγορά. Μια γειτονιά αναγγίξης του Πεκίνου έχει κάνει. Συγκεκριμένα στην πρόσφατη επίσκεψή μας με τον ΚΟΤ στην Κίνα, υπήρξαν εταιρείες μεγάλες κρατικές οι οποίες έχουν δείξει ενδιαφέρον να παίρνουν στην Κύπρο πέραν των 100.000 τουριστών ετησίως. Επομένως είναι έναν καλό ξεκίνημα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δημητριάδη. Όσον αφορά τα αναπτυξιακά έργα στην επαρχία της Πάφου, ποια θεωρείτε ότι είναι σημαντικά που γίνονται ή κάποια που θα γίνουν? Να σας πω, πιστεύω ότι το πρώτο των έργων το οποίο πρέπει να προωθηθεί και υλοποιηθεί είναι η αναβάθμιση και ανάπλαση των παραλιών μας. Γιατί ο τουρισμός θέλει καλές παραλίες, καθαρές, με άμμον, και νομίζω ότι είναι αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Στη συνέχεια θα θέλαμε να λειτουργήσει η Μαρίνα. Ως επιμελητήριο έχουμε αναλάβει ειδική πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για να εκπονήσουμε τεχνοοικονομική μελέτη για τις προβλήτες της Πάφου και πόλης Χρυσοχούς, και προς αυτήν την κατεύθυνση το Υπουργικό Συμβούλιο μας χορήγησε έναν ποσό για το κόστος των μελετών. Ταυτόχρονα θα μελετήσουμε ενδεχόμενα κίνητρα που πρέπει να δοθούν από το κράτος προς τον ιδιωτικό τομέα, ώστε ο ιδιωτικός τομέας να αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία των προβλητών αυτών. Η σύνδεση, πιστεύω, της Πάφου με το αεροδρόμιο, με απευθείας δρόμων προς το αεροδρόμιο, το δικό δίκτυο γενικότερα, και ασφαλώς η αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, διότι χρήζει αναβάθμισης και βελτίωσης. Νομίζω είμαστε σε μια καλή πορεία που μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη, αλλά φτάνει να την οργανώσουμε σωστά εμείς και να δημιουργήσουμε τις υποδομές εκείνες, ώστε να είναι ελκυστική η Κύπρος μας για τους ξένους επενδυτές. Συμφωνώ απόλυτα, και εμείς ως εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητήριων Πάφου ήδη προτιθέμεθα να θέσουμε θέμα στη Συντονιστική Επιτροπή Κομμάτων και Οργανώσεων της Πάφου να αναβαθμιστούν οι όροι εντολής της Επιτροπής, ώστε να αποτελέσει το κυρίως συλλογικό όργανο της επαρχίας, το οποίο θα ιεραρχεί τα έργα ανάπτυξης και θα υιοθετήσει εκείνες τις στρατηγικές, ώστε να δημιουργήσουμε έναν όραμα για την Πάφο, το οποίο θα εφαρμόζουμε σταδιακά και με βάση σχέδιο. Σας το εύχομαι ολόψυχα, εύχομαι καλές γιορτές να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ό,τι επιθυμείτε, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, να πάμε τώρα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να πάμε στον Νίκο Χριστοδουλίδη.